χρηματοδότησης 300.000 ευρώ. Αυτό είναι μέσα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναμένουμε την ένταξη του νοσοκομείου στο πρόγραμμα Πάλι ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση προμήθεια ενός ακόμη ασθενοφόρου που θα καλύψει τις ανάγκες της Νησίρου και ενός ασθενοφόρου για το νοσοκομείο της ΚΟΠ. Αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με το νοσοκομείο Καλλίνου για την ένταξη ενός ακόμα έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με σκοπό την προμήθεια ενός ακτινολογικού μηχανήματος και ενός εμφανιστηρίου για την κάλυψη των αναγκών της Αστυπάλιας. Τελευταίο, προετοιμασία φακέλου ΕΣΠΑ για το 2014 με 2020 για εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμό του νοσοκομείου. Εδώ έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, είναι αξίας 2,5 με 3 εκατομμυρίων ευρώ και θα προσπαθήσει το νοσοκομείο όσο μπορεί να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτό το πρόγραμμα για το να εξυγχρονιστεί και να εξοπλιστεί. Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αντιμάχια, ένα πρόβλημα χρόνιο πλέον για την ΚΟ και για όλους τους πολίτες. Έγινε διοικητική προσωρινή παραλαβή του κτηρίου και εξοπλισμού, αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων που υπήρχαν, χρησιμοποίηση μέρους του εξοπλισμού του από το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟΠ. Η δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν έχει επιτρέψει την ως τώρα λειτουργία του, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν από τη διοίκηση, το προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και τους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα για τον διορισμό προσωπικού. Σε τελευταία πρότασή μας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και ιατρών, η δεύτερη ΔΥΠΕ ήταν θετική και ελπίζουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο μέλλον. Τέλος, θα ήθελα όλο αυτό το διάστημα που είμαι εδώ να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, αρχίζονται από εσάς καταρχήν για τη συνεργασία που είχαμε ως τώρα, για την βοήθεια και συμπαράσταση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Υπουργούς Υγείας που όλα αυτά τα χρόνια με εμπιστεύτηκαν στη διοίκηση του νοσοκομείου ΚΟ, τους διοικητές και υποδιοικητές της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, το Δήμο ΚΟ, την Ταξιαρχία ΚΟ, την Αστυνομική Διεύθυνση, το Λιμενακείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Σοβοτιμιότητα του Μητροπολίτη ΚΟ Νησίρου, τον κύριο Ναθαναήλ, που πάντα είναι δίπλα μας, στηρίζοντας με κάθε τρόπο και ενέργεια το έργο μας και που όλα αυτά τα χρόνια δεν ήθελαν να το γνωστοποιήσουμε. Επίσης, ευχαριστώ τους βουλευτές του νομού μας που δεν έβαλαν προκομματικά συμφέροντα πάνω από την υγεία και στάθηκαν αλλαγή στο έργο μας. Τον Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Συμβούλιο για την βοήθειά τους, καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟΠ. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα εθελοντικά σωματεία, τους συλλόγους και τους ιδιώτες για την συμπαράσταση και βοήθειά τους κάθε στιγμή, προσφέροντας με ιδιαίτερη αγάπη κάθε ειδική, αλλά κυρίως ειδική βοήθεια προς το νοσοκομείο. Από καρδιάς ευχαριστώ τους άμεσους συνεργάτες μου, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου με κοινό σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών. Οι όποιες διαφωνίες και εντάσεις συνδέονται με το γεγονός ότι όλοι θέλαμε να πετύχουμε το καλύτερο για το νοσοκομείο. Προσπάθησα να κρατήσω ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους. Δεν επιδίωξαν την παραθέσεις και αυτός άλλωστε νομίζω ότι είναι και ο σωστός ρόλος του διοικητή, ο οποίος οφείλει να αμβλύνει τις αναπόφευκτες αντιθέσεις. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες της ΚΟ για την εκτίμηση και τη συμπαράσταση που έδειξαν στο νοσοκομείο, κατανοώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρξαν και θα ήθελα να τους ζητήσω ένα συγγνώμη για όσα δεν πρόλαβαν να γίνουν ή δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν εξαιτίας των δυσμενών συγκυριών και διαφόρων σκοπιμότητων. Εύχομαι στη νέα διοίκηση καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Πιστεύω στην ολοκλήρωση όλων όσων έχουν ήδη δρομολογηθεί με πολύ αγώνα και είμαι σίγουρος ότι ο νέος διοικητής θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει για την βελτίωση των παραχωμένων υπηρεσιών υγείας. Γνωρίζοντας καλά πλέον το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ και τους ανθρώπους του, θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους και τις επισκέπτες της ΚΟ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για υψηλού επίπεδου παροχές υγείας. Λόγω του υψηλού επίπεδου κατάρτισης ιατρών και προσωπικού, αλλά κυρίως λόγω της ανθρωπιάς και της καλής διάθεσης όλων των εργαζομένων. Συνιστώ στους πολίτες της ΚΟ να δείξουν εμπιστοσύνη στο νοσοκομείο και να μην εμπιστεύονται τους οικοφάντες που σκοπό έχουν να απαξιώσουν το δημόσιο νοσοκομείο μας στα πλαίσια της μιζέριας που υπάρχει στη χώρα μας. Θα είμαι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ, στους εργαζόμενους, στους ασθενείς ή οτιδήποτε χρειαστεί και από τη νέα μου θέση στη διοίκηση του νοσοκομείου της Καλλίνου. Θα ήθελα τώρα ό,τι ερωτήσεις έχετε να μου κάνετε γύρω από αυτά που είπαμε αλλά και οτιδήποτε θα είχατε απορία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δύο μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι υπάρχει για προμήθεια νέων ασθενοφόρων στην Νησίρου και ΚΟ. Φαντάζομαι χωρίς ολίγους πάλι, έτσι. Για ό,τι μιλάμε είναι για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σαν υλικά, σαν εξοπλισμό και σαν μηχανήματα.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, όχι μόνο στο νοσοκομείο της ΚΟ, αλλά και σε όλο το δημόσιο στη χώρα. Βέβαια, όπως μας έχει διαβεβαιώσει και το Υπουργείο, ίσως μέσα σε αυτήν τη χρονιά γίνουν κάποιες προσλήψεις προσωπικού στον χώρο της υγείας. Ελπίζουμε μέσα από αυτές τις προσλήψεις να είναι και οι οδηγοί. Τα δύο ασθενοφόρα που ήταν είναι τη ΚΟ και τη Νησούρου σαν οχήμα. Καλό είναι και αυτό για τον εξυγχρονισμό του στόλου μας, όπως γνωρίζετε, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μια δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά το Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας. Ναι. Σας βρίσκει σύμφωνη η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, να δουλέψει με συνεργατική. Να σας πω, εχθές είχα και έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή και με τον κύριο Κυρίτση και με άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ ενός δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά το να είναι ένα κέντρο υγείας κλειστό, φυσικά και είμαι υπέρ της συνεργασίας με τον Δήμο, ώστε να ανοίξει. Πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλων με όλους, δηλαδή το νοσοκομείο με την Δημοτική Αρχή και με το Υπουργείο, ώστε να μπορέσει να ανοίξει κάποια στιγμή. Είναι κρίμα το κέντρο υγείας να μην αξιοποιείται. Κύριε Σουρωκάκη, θέλω να μου πείτε, φεύγοντας και ολοκληρώνοντας τη θητεία σας εδώ στο νησί, τι κρατάτε και τι πετάτε. Δηλαδή, τι θα φύγετε, με ποιες αναμνήσεις καλές θα φύγετε και τι αρνητικό δεχτήκατε όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο δεν θέλετε να θυμάστε. Δέχτηκα καλά, δέχτηκα πολλά θετικά και πράγματι νομίζω ότι είχαμε. Και από την κοινωνία της ΚΟ και από τους φορείς. Και από την κοινωνία, γι' αυτό την ευχαρίστησα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα την κοινωνία. Οι πολίτες της ΚΟ και οι ασθενείς κυρίως που είχαν ανάγκη των παροχών υγείας ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί και έδειξαν και ιδιαίτερη κατανόηση στα πολλά και σημαντικά προβλήματα που έχει ο χώρος της υγείας, που τα αναγνωρίζω πράγματι, δεν θέλω να πούμε ότι όλα είναι ωραία. Αυτό κρατάω, τη μεγάλη κατανόηση των πολιτών της ΚΟ. Και το εκείνο που δεν θα μου άρεσε, θα το ήθελα λίγο καλύτερα, θα ήθελα ότι όλοι μαζί σαν κοινωνία και σαν νοσοκομείο να είμαστε ενωμένοι στο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά είναι όλοι μαζί να πετυχαίνουμε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας, που δυστυχώς όλοι δεν έχουν την ίδια άποψη το πώς θα λειτουργήσει. Μάλιστα. Κύριε Σουρωκάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην θητεία σας είχαν γίνει κάποιες ενέργειες και για κάτι που έχει πολύ ανάγκη η κοινωνία της ΚΟ, ένα νέο νοσοκομείο, διότι πλέον αυτό το κτίριο δεν επαρκεί. Με την έναρξη της θητείας μου προσπαθήσαμε να το περάσουμε μέσα από κάποια προγράμματα. Δυστυχώς οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας δεν επέτρεψαν την έννοια ότι θα μπορούσε να καλλιεργήσουμε, την έννοια ότι θα μπορούσε, για να μην λέμε και ψέματα στον κόσμο. Το να λέμε ότι θα γίνει ένα νοσοκομείο είναι πολύ απλό. Το να γίνει η πράξη είναι δύσκολη. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, με αυτές τις οικονομικές άσχημες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Πιστεύω ότι όταν θα βρεθούμε σε καλύτερο σημείο, σαν χώρα εννοώ, ότι πάντα σαν οικονομικά, ότι αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος των αρχών εδώ της ΚΟ, καθώς και του Υπουργείου. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, σε αυτό θα μπορέσει μελλοντικά να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ. Εμείς πήραμε αρκετά χρήματα από το ΕΣΠΑ για μηχανήματα. Είναι της τάξης των 500.000 με 1 εκατομμύριο. Ένα καινούργιο νοσοκομείο θέλει γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό και για να δοθεί στην ΚΟ θα πει ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα σε κάποια άλλα νησιά για μικρότερα έργα. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να επιμείνει και η κοινωνία της ΚΟ, αλλά πρέπει να οριμάσουν και οι συνθήκες για να γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα με αυτά. Όλα τα υπόλοιπα που λέει ο καθένας μπορεί να είναι ευκολόγια. Κύριε Σουρωκάκη, θα θέλατε να μας διευκρινίσετε τι εννοούσατε όταν είπατε ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν αφενός λόγω των δύσκολων συγκυριών και αφετέρου λόγω σκοπιμοτήτων. Και καλέσατε τον κόσμο να μην ακούει τους συκοφάντες. Ποιους ναι, ακριβώς εννοείτε? Να σας εξηγήσω. Ποιοι είναι οι συκοφάντες? Κάποιος που κατηγορεί το νοσοκομείο άδικα. Αν θα μου πείτε ότι δεν έχουμε εμείς πολλούς οδηγούς για τα ασθενοφόρα, θα σας πω ναι, πράγματι δεν έχουμε. Αν μου πείτε ότι χρειαζόμαστε και άλλους νοσηλευτές ή γιατρούς, θα πω πράγματι χρειαζόμαστε και άλλους. Αλλά αν μου πείτε ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ μία γέννα ενός παιδιού ή ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ μία εγχείρηση ή ότι δεν θεραπεύεται καλά ένα έμφραγμα, τότε θα πω ότι αυτοί που το λένε είναι συκοφάντες. Φυσικά και είναι συκοφάντες. Το νοσοκομείο έχει υψηλού επίπεδου και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτά που κάνει, τα κάνει σωστά. Αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο και δεν πρέπει να απαξιώνουμε το σύστημα υγείας. Έχουμε ένα σύστημα υγείας με τα προβλήματά του,
Έχουμε και εδώ στην ΚΟ ένα νοσοκομείο που έχει προβλήματα. Είναι μικρό, αρκετά μικρό, ιδίως στους 6 μήνες που έχουμε 1.000.000 και επισκέπτες, αλλά δεν πρέπει να το αξιώνουμε. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά, μια σημαντική δουλειά και σε αυτό, και αυτό τουλάχιστον πρέπει να το αναλύσουμε και στους εργαζόμενους και σε όλους τους ανθρώπους που αποσκοπούν σε αυτό.